Το νησί που γνώρισε μεγάλες δόξες στις δεκαετίες του 60 και του 70, το καταφύγιο του Αριστοτέλειο Νάση, το σημείο συνάντησης του διεθνούς jet set, ο θρυλικός Σκορπιός, φαίνεται πως περνάει στα χέρια του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Ντμίτρη Ριμπολόβλεφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής σελίδας της Καθημερινής, ο Ρώσος Μεγιστάνας αγόρασε το νησί καθώς και το μικρότερο νησάκι Τσοκάρι μετά από διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες που τα διαχειρίζονταν αλλά και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν πρόκειται για πώληση αλλά για ενίκιο. Νοικιάστηκε το νησί για 40 χρόνια από το Ρώσο Μεγιστάνα και δεν το αποκλείω αυτό το ενδεχόμενο, γιατί έχει λόγο και το ελληνικό δημόσιο σε αυτή την υπόθεση. Και ως γνωστόν, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να πουλήσει, αλλά μόνο να νοικιάσει νησιά ή βραχονησίδες έως 99 χρόνια, σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Η δημοσιογράφος Αλεξία Κουλούρη, κόρη του φωτορεπόρτερ Δημήτρη Κουλούρη, που είχε γίνει τότε η σκιά του Αριστοτέλειο Νάση, υποστηρίζει πως η διαθήκη του Έλληνα Κρίσου έθετε όρους τόσο για την κτηματική έκταση γύρω από τους τάφους και το παρεκκλήσι, όσο και για τη μελλοντική χρήση του νησιού. Έτσι, η διαθήκη αυτή ίσως οδήγησε τελικά σε επινοικίαση του νησιού και όχι στην αγορά του από το Ρώσο δισεκατομμυριούχο. Σύμφωνα με τη διαθήκη του Νάση, εφόσον δεν μπορούσαν να τα διατηρήσουν οι συγγενείς του, τότε η επιθυμία του ήταν να περάσουν στην Ολυμπιακή Αεροπορία για να χρησιμοποιούνται ως κατασκήνωση για τα παιδιά των υπαλλήλων της. Και εφόσον και εκείνοι δεν το επιθυμούσαν, τότε να περάσουν στο δημόσιο για να χρησιμοποιούνται ως θέρετρο από τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν αναλογιστεί κανείς την τελευταία επιθυμία του Αριστοτέλειου Νάση αλλά και το γεγονός ότι η Αθηνά δεν το επισκέπτεται σχεδόν ποτέ, μένει να δούμε πώς πρόκειται να διαχειριστεί το νησί ο Ρώσος βιομήχανος λιπασμάτων και ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μονακό. Ο Σκορπιός γνώρισε στιγμές έγκλειστα χρόνια που πέρασαν. Τότε που ο Αριστοτέλης ο Νάσης κολυμπούσε στα σμαραγδένια νερά του. Αλλά και τότε που ο φωτορεπόρτερ Δημήτρης Κουλούρης είχε απαθανατήσει την Τζάκι Κένεντι ο Νάση γυμνή, φωτογραφίες που είχαν κάνει το γύρο του κόσμου. Στις παραλίες του νησιού η Χριστίνα υποδεχόταν τους κοσμικούς φίλους της, ενώ εκεί κολυμπούσε και ο Αλέξανδρος. Ο έρωτας τώρα του ο Νάση με την Κάλλας γεννήθηκε στη Θαλαμικό Χριστίνα, η οποία βρισκόταν στο Σκορπιό. Καθώς τους είχε φιλοξενήσει μαζί με τον σύζυγό της, τον Μενεγκίνη. Ο 47χρονος Ρώσος Μεγιστάνας φαίνεται πως πραγματοποίησε ένα μεγάλο του όνειρο. Κατάφερε να αποκτήσει το Σκορπιό στην τιμή των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Πως όχι ιδιαίτερα μεγάλο, αφού με περιουσία 10 δισεκατομμυρίων φιγουράρει στη λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους 80 ανθρώπους στον κόσμο. Η 24χρονη κόρη του, η Εκατρίνα, είχε αγοράσει πρόσφατα ένα διαμέρισμα στο Μανχάταν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, έναντι 88 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχει άλλη μια κόρη, την Άννα, ενώ πολλοί λένε πως ο Σκορπιός ίσως τον κάνει να ξεχάσει τα βάρη του παρελθόντος, όπως το διαζυγιό του που του κόστησε 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της